Είναι η άνοια η επόμενη πανδημία? Είναι η άνοια η επόμενη πανδημία, ναι. Βάσει του ορισμού μιας πανδημίας που αφορά στην αύξηση του αριθμού των νοσούντων σε όλες τις περιοχές του κόσμου, ουσιαστικά. Επειδή γυραίνει πολύ ο πληθυσμό παγκοσμίω και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, περισσότερο από άλλες χώρες, θα δούμε μεγάλη αύξηση του αριθμού ατόμων που έχουν άνοια στη χώρα μας, σε όλες τις περιοχές. Και βάσει αυτού θεωρείται πανδημία. Δεν είναι πανδημία με την έννοια της λίμωξης, όπως έχουμε το COVID αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μεταδίδει ο ένας στον άλλον, αλλά είναι μια αρρώστια που θα επιβαρύνει σημαντικά τη δημόσια υγεία, τις οικογένειες και επίσης την εργασία μας. Να πούμε για παράδειγμα ότι σε ουσιαστικά κάθε δουλειά, εργασία, ένα 10% των εργαζομένων ήδη είναι φροντιστές κάποιου ανθρώπου με άνοια. Αν υπολογίσει λοιπόν κανείς ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 400.000 ανθρώπους που έχουν είτε άνοια είτε το πρώιμο στάδιο που λέγεται η γνωστική διαταραχή και το σε αυτό το νούμερο επί δύο ή τρία γιατί κάθε ασθενής έχει και φροντιστές φτάνουμε ήδη αρκετά πάνω από ένα εκατομμύριο που σημαίνει τώρα ένα 10% του ελληνικού πληθυσμού καθημερινά ασχολείται με την άνοια, είτε γιατί είναι Πάσχον, είτε γιατί είναι φροντιστή. Αυτά τα νούμερα θα διπλασιαστούν κάθε 20 χρόνια, που σημαίνει θα είναι 20% του πληθυσμού σχετικά σύντομα.